Καλησπέρα. Νομίζω έτσι είναι το τελευταίο session για σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι, γιατί μάλλον θα πρέπει να ανταγωνιστούμε και τον τελικό του Champions League. Άρα, εκτός από την άλλη ομάδα, πρέπει να είμαστε η σάξη τουλάχιστον του Μέση για να σας κρατήσουμε εδώ. Όπως νομίζω έχετε καταλάβει, η ομάδα η δική μας θα υπερασπιστεί τη συντηρητική θεραπεία. Και πριν προχωρήσω, ήθελα λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Ποιοι έχετε εμπειρία εντός εισαγωγικών ή έχετε συμμετοχή σε μια τέτοια ομάδα συντηρητικής θεραπείας? Είναι κανένας που έχει στείλει, έχει παραπέμψει, έχει κάνει τη διουρηθρική πρόταση και έχει παραπέμψει ασθενή για συντηρητική θεραπεία? Όλοι? Ή κανένας, γιατί δεν βλέπω χέρια. Μπορούμε να δούμε λίγο τι γίνεται? Ωραία. Άρα θα πούμε το περιστατικό που έχουμε και μετά ο κύριος Ζάχος θα προσπαθήσει να σας πείσει με διάφορες μελέτες που έχει θέσει συντηρητική αγωγή και τι πια είναι τα τρέχοντα σήμερα. Και ας ξεκινήσουμε. Πρόκειται για έναν άντρα, όπως βλέπετε, 64 ετών, που συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα. Αυτό μάλλον έτσι είναι ένα σενάριο που πάει να εξαλειφθεί τώρα. Όλο και περισσότεροι ασθενείς θα βγαίνουν αργότερα στη σύνταξη. Άρα περιμένουμε με το που βγαίνουν στη σύνταξη να έχουν και σοβαρότερες παθήσεις. Είναι έγκαμος, έχει δύο παιδιά και ένα αγκόνι. Και από το ατομικό του αναμνηστικό, όπως βλέπετε, ουσιαστικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Υπέρταση, υπερλιπιδημία, κατώτερα μέτρια συμπτώματα του κατώτερου πιτικού και είναι καπνιστής για 45 χρόνια με περίπου 1 με 1,5 πακέτο την ημέρα. Τίποτε από χειρουργικές επεμβάσεις, απλώς μια βουβονοκύλη πριν 10 χρόνια. Και τα φάρμακα του, όπως βλέπετε, ένα Norvax, στατίνες και παίρνει και ένα Omnic για την ούρησή του. Από το ιστορικό του, όπως είπαμε, πριν 2 μήνες περίπου, έκανε ένα επεισόδιο που ακολούθησε και ένα δεύτερο. Είναι το κλασικό, μια διαλείπουσα, ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία. Επισκέφτηκε τον οικογενειακό του γιατρό, τον παθολόγο, που του είπε να κάνει μια γενική ούρων και μια καλλιέργεια, μην τυχόν υπάρχει κάτι εκεί, λίμωξη. Ήταν αρνητικές, άρα αφού τα είδε όλα αυτά, φοβήθηκε ο άνθρωπος και πολύ σωστά τον έστειλε σε ουρολόγο. Ήρθε σε εμάς, πήγε στον δικό του ουρολόγο και βλέπετε ότι η πρώτη εξέταση που έγινε, έγινε ένα υπέρηχο νεφρών, τα οποία δεν είχαν διατάσεις. Και όπως ήταν η κίστη γεμάτη, κατάφερε να εντοπίσει το υπέρηχο ένα μόρφωμα περίπου 2 εκατοστά στο αριστερό πλάγιο του ουροδόχου κίστεως. Και εδώ στεκόμαστε λίγοι. Πόσοι από εμάς θα κάνανε άλλες εξετάσεις ή πόσοι θα οδηγούσαν αυτόν τον άρρωστο κατευθείαν στο χειρουργείο? Δηλαδή, κυταρολογική εξέταση των ούρων θα έκανε κανένας? Κυστεοσκόπηση? Ή κάποια άλλη εξέταση, δηλαδή αξονική, μαγνητική, το οτιδήποτε? Πριν. Δηλαδή, για να τα δούμε λίγο. Κυταρολογική εξέταση ούρων, τι πιστεύετε ότι θα μας έδιδε παραπάνω? Τι περιμένουμε μάλλον με την κυταρολογική να βρούμε? Να μην έχει τον grade του tumor, ωραία. Με την κυστεοσκόπηση τι θα βλέπαμε? Και άλλες συνοδές βλάβες. Δηλαδή αυτό δεν θα μπορούσε κατευθείαν να πάει με νάρκωση και να γίνει αυτό? Μερικές φορές ο υπέρηχος δεν είναι, δηλαδή είναι ένα τραμποκυλέσιο της κίστας, εδώ σαν εγώ θα έκανα μία εύκαμπτη πριν πάω στο χειρουργείο. Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση. Πολύ ωραία. Αν δεν παίζει ρόλο η σειρά, μετά την κυστεοσκόπηση θα ζητούσα απεικονιστικό έλεγχο, τουλάχιστον μετά την κυστεοσκόπηση. Γιατί θα πάει ένας άνθρωπος σε ένα χειρουργείο και αν έχει και κάτι άλλο κάπου αλλού? Επέκτηνε λίγο τη σκέψη, δηλαδή τι απεικονιστικό θα κάνει? Δηλαδή δεν σου φτάνει ο υπέρηχος που δεν έχει διάταση? Όχι. Θα μπορούσα να κάνω τουλάχιστον μια πυελογραφία για να δω μήπως υπάρχει και κανένα έλλειμμα πλήρωσης σε κάποιο από τους νεφρούς ή στον ουρητήρα. Το οποίο δεν θα σου δίνει συμπτώματα από το ανώτερο? Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Τι άλλο θα σε ενδιαφέρει, η κίστη? Η κίστη, ναι, κατά πόσο υπάρχουν και αλλού ελλείμματα πλήρωσης, ίσως και κάποια εκολπώματα, εν πάση περιπτώσει, που μέσα και στα εκολπώματα θα μπορούσε να υπάρχει και εκεί κάποιος όγκος.
Επίσης το υπόλοιμα των ούρων, αν είναι άντρας μήπως έχει και κάποιο πρόβλημα στην ούρησή του και θα έχει πρόβλημα ενδεχομένως μετά την επέμβαση και δεν θα μπορεί να κατουρήσει. Μπαίνουν και άλλα θέματα. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα δει κανείς προεγχειρητικά. Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα το πρόβλημα στην ούρηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχεις τη συμπτωματολογία του οποία είναι ήπια. Εντάξει, άρα δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ. Άρα, εδώ τι μας ενδιαφέρει. Βλέπουμε ένα μόρφωμα απλό με το υπέρηχο, δύο εκατοστά περίπου, έτσι. Μας ενδιαφέρει να δούμε σε ποια θέση είναι αυτό και στο σκοπικά, έτσι, για να ζητήσουμε και ανάλογα από τον ισιολόγο αν θα δώσει γενική ή όχι, έτσι. Για να μην έχεις προβλήματα με τον νεύρο. Άλλες εξετάσεις όπως να γίνει πυελογραφία για το ανώτερο ουροπητικό. Γίνεται από την αρχή αυτό, ή θα περιμέναμε να βγει ιστολογική και μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Από την αρχή η πυελογραφία. Εντάξει, αυτό είναι συζητήσιμο, δεν χρειάζεται πάντως, έτσι. Γιατί εδώ τι είναι. Ναι. Εντάξει, άρα μπορείς να αποκλείσεις κάποια πράγματα. Ωραία. Τώρα, αν στην κυστοσκόπηση υποθετικά σενάρια, αν στην κυστοσκόπηση είχαμε ένα πολύ μεγάλο όγκο μέσα στην κύστη, θα προχωρούσαμε σε διαγνωστικό άλλο. Με συγχωρείτε λίγο. Ναι. Πριν προχωρήσουμε να σας καταθέσω μια δική μου εμπειρία με ένα συγγενή μου που έτυχε να τον δω. Έτσι, μέσα στην αιματουρία που είχε και από το άγχος μήπως έχει κάποιο όγκο και κάτι συμβαίνει στο ανώτερο ουροπητικό, δεν έκανα πυελογραφία και έκανα αξονική τομογραφία απεικονιστικά και κυστεοσκόπηση. Προσέξτε τώρα. Στην κυστεοσκόπηση βρίσκω ένα θύλωμα μικρό στην κύστη που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αιματουρία και δεν βλέπω τίποτα από την αξονική και από το πόρισμα του ακτινολόγου. Και κάνουμε προεγχειρητικά πυελογραφία και βλέπουμε ότι έχει και λιθίαση. Ωραία. Αλλά αυτό... Όχι, εκτός αυτού, αυτό τι θα άλλαζε την θεραπευτική σου αντιμετώπιση, δηλαδή βρήκες το λίθο, δεν θα τον έκανε σύγχρονα, έτσι δεν είναι. Με τούμορ μέσα στην κύστη, δεν φοβάσαι την παλιδρόμηση. Λοιπόν, ό,τι όγκο και να βρούμε, σε περίπτωση που είναι ό,τι όγκο, ό,τι μεγέθους και να είναι, αν μας βγει τάφ αλφα grade 1, θα κάνουμε αξονική ή οτιδήποτε, όχι. Άρα λοιπόν, ας κάνουμε την διουρηθρική να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Ωραία. Λοιπόν, και ας προχωρήσουμε. Αυτό κάναμε και εμείς, προχωρήσαμε σε διουρηθρική εκτομή. Όντως ήταν ένα μονήρες εξωφυτικό μόρφωμα στο αριστερό πλάγιο. Η φωτογραφία είναι τελείως έτσι, από το ίντερνετ, έτσι δεν αντιστοιχεί στο περιστατικό. Έγινε διουρηθρική εκτομή σε ικανό βάθος και έκταση. Τώρα αυτό εντάξει, επειδή το περιστατικό είναι στημένο, πολλές φορές μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Βλέπετε ένα μονήρι όγκο, τον οποίο τον αφαιρείτε. Αν σκέφτεστε, αν κάποιος σκεφτεί, είναι διαιθητικό και σκεφτεί συντηρητική θεραπεία, μάλλον θα πρέπει να ξαναγυρίσει. Γιατί δεν φτάνει μια απλή διουρηθρική εδώ. Πρέπει να βγούμε, αν είναι δυνατόν, στο λίπος, για να έχουμε μια, αν μη τι άλλο, καλή σταδιοποίηση και πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα εκατοστό αρνητικά όρια γύρω από τον όγκο. Για να μπορέσει κάποιος να πει ότι μιλάει για χάρη της συντομίας. Όμως βάλαμε ότι εμείς ήμασταν τόσο καλοί, από την πρώτη φορά κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Είδαμε αυτό το μονήρες όγκο και αρχίσαμε να συζητάμε αν θα πάρουμε τυχαίες βιοψίες στην κύστη ή αν θα πάρουμε βιοψίες από την προστατική ουρήθρα. Ποια είναι η γνώμη σας αυτό. Βλέπω ένα μονήρι όγκο, ο οποίος πάλι από τη μορφολογία μπορεί να σου οδηγήσει να πεις ότι είναι διαιθητικός ή όχι. Νομίζω έχουν βγει και δουλειές εδώ. Μόνο από τη μορφολογία, βλέποντας τον όγκο αυτό, κάποιος λέει ότι είναι μάλλον διαιθητικό ή δεν είναι. Παρακινδυνευμένο. Ανάλογα πώς είναι. Αυτό ήταν εξωφυτικό, έτσι. Ήταν εξωφυτικό, ευρεία βάση είχε, αλλά ήταν εξωφυτικό. Τώρα, πόσοι από εσάς παίρνετε τυχαίες βιοψίες στην κύστη, χωρίς να δείτε κάτι και μπορούμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, αν είχαμε χέξβιξ ή οτιδήποτε να βάζαμε σε αυτή την κύστη. Άρα η δεύτερη βιοψία μάλλον θα είναι απαραίτητη, έτσι, και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως το ίδιο ακριβώς ισχύει και τις βιοψίες της προστατικής ουρήθρας. Ο ασθενής μας είχε μια καλή μεταχειρητική πορεία και έρχεται η ιστολογική εξέταση στις 15-20 μέρες, δεν ξέρω πόσο κάνουν τα παθολογικά τα δικά σας να σας δώσουν απαντήσεις, και έχουμε αυτό εδώ, ένα high grade TAF2, τουλάχιστον με την παρούσα έτσι, σταδιοποίηση, και στις αρνητικές βιοψίες που είχαμε πάρει ήταν αρνητικές.
Τώρα, αν δεν είχαμε πάρει τυχαίες βιοψίες, θα έπρεπε να ξαναμπούμε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, παρακαλώ. Έχω την αίσθηση ότι τυχαίες βιοψίες δεν συστήνονται πλέον. Από τη στιγμή που θα πάρουμε τον όγκο και θα πάρουμε και ουρωθύλαιο γύρω από τον όγκο, τυχαίες βιοψίες, μόνο αν θα έχεις ένα PDD και θα δεις κάτι, οτιδήποτε που είναι ύπο, θα το πάρεις αυτό διαφορετικά, όχι τυχαίες βιοψίες. Άρα μπαίνει έτσι στη διαγνωστική μας και το PDD. Γιατί όταν βλέπεις ένα τέτοιο όγκο, μονίδι, που είναι σε μια καλή θέση στο αριστερό πλάγιο, που μπορείς να το αφαιρέσεις εύκολα και μέσα σου αρχίζει να οριμάζει σκέψη μήπως κάνει συντηρητική θεραπεία, χρειάζεσαι όμως άλλα στοιχεία. Αν είναι inside του, έχει ένδειξη να κάνει συντηρητική θεραπεία αυτός? Όχι. Άρα χρειάζεσαι τυχαίες βιοψίες. Χρειάζεσαι τυχαίες βιοψίες από την ουρήθρα. Δεν είναι ένα high grade ταφένα το οποίο εντάξει θα το πας με κάποια άλλη θεραπεία. Είναι διηθητικό. Παρακαλώ, ναι. Σε αυτό τον όγκο, νομίζω ότι φαίνεται μικρός. Είναι 2-3 εκατοστά, 2 εκατοστά. Είναι ένα μικρός όγκος. Έτσι όπως τον βλέπω, εγώ προσωπικά δεν θα έπρεπε να βιώψεις από την ουρήθρα. Αν μου βάζει αυτό τα δύο που είναι λίγο. Τα δύο, ναι, εντάξει, τότε στο ΣΕΚ και αποφάζει να πάω συντηρητικά, τότε θα έπαιρνα. Αλλά σαν πρώτη, στην πρώτη μου κυστοσκόπηση, ούτε τυχαίες βιοψίες, ούτε από την ουρήθρα. Αυτό συζητήσαμε. Ότι στην πρώτη βιοψία συνήθως δεν γίνεται αυτό. Βλέπεις την ιστολογία και μετά πρέπει να ξαναπάς πίσω, να κάνεις από την ουλή καλύτερη. Παρακαλώ, πάνε. Και με το είδος της εκτροπής που θα σκεφτόταν κάποιος, αν πήγαινε για μη συντηρητική. Ήθελα να πω λίγο για τις βιοψίες προστατικής ουρίας στην προηγούμενη διαφάνεια, ότι οι βιοψίες προστατικής ουρίας σύμφωνα με τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας παίρνουμε πότε? Όταν έχουμε όγκο στον αυχένα της κύστης, έτσι, που εδώ δεν έχουμε, και όταν έχουμε υποψία in situ, στην κύστη ή ακόμα και στην προστατική ουρήθρα. Εφόσον εδώ όμως προσανατολιζόμαστε για μια συντηρητική θεραπεία, συνδυασμένη δηλαδή, πιθανώς θα πρέπει να αποκλείσουμε και το in situ στην προστατική ουρήθρα, που θα έχει και μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπών. Συμφωνείτε με αυτό? Πώς? Όχι. Με το ιστολογικό. Με το ιστολογικό. Για τη δεύτερη φορά μιλάω. Για τη δεύτερη, αλλά και για την πρώτη μιλάω, γιατί προσανατολιζόμαστε σε μια συντηρητική θεραπεία. Όπως είναι το θέμα μας δηλαδή. Ναι, αλλά στην πρώτη βιοψία όταν βλέπαμε αυτόν τον όγκο, απλά θα τον κόβαμε και θα φεύγουμε. Ακριβώς, ναι. Και αυτό είπαμε. Γι' αυτό έγιναν όλα αυτά. Απλώς σας είπα για χάρη οικονομίας, δεν ήθελα να επεκτείνω το περιστατικό και είπαμε ότι τα κάναμε όλα την πρώτη φορά. Συνήθως όμως δεν γίνονται αυτά, έτσι, καθημερινή πράξη. Τώρα, με βάση αυτά τα στοιχεία, θα σκεφτόταν πάλι κάποιος από εσάς να κάνει συντηρητική θεραπεία ή θα του έλεγε του ασθενή πάνε για κυστεκτομή? Δηλαδή, πόσοι θα κάναν κυστεκτομή? Έχουν όλα αυτά εδώ τα στοιχεία που βλέπετε. Άρα, οι περισσότεροι θα το παραπέμπαμε για κυστεκτομή. Εσείς όχι. Ωραία. Αν η εικόνα του όγκου είναι όπως αναφέρατε, θυλώδης, που μας δίνει έτσι ότι είναι είτε ευρείας βάσης, είτε πιθανόν και μισκωτός, μάλλον ευρείας βάσης, δεν έχει δηλαδή τη χαρακτηριστική εικόνα μειοδιθητικού όγκου. Έχουμε μειοδιθητικό. Όχι, από πριν παίρνω. Το παίρνω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω πάρει την ιστολογική μου έτσι. Και το βλέπω ένα θυλώδης, μια θυλώδης απλά εξεργασία. Θα πάω μόνο να την αφαιρέσω, βέβαια, θα πάω για βιοψίες, γιατί πιστεύω ότι θα είναι επιφανειακός. Να σας πω την αλήθεια. Άμα το δω έτσι τηλεόραση, εγώ πιστεύω θα είναι επιφανειακός. Πρώτη εμφάνιση κιόλας. Και μονήρης εμφάνιση, ναι. Και θα φοβόμουν πολύ το παρασκεύασμα. Μήπως το δίνω μη διευθυντικό, αλλά μήπως δεν είναι. Είναι ελάχιστα, ή το έχω αφαιρέσει. Αυτό είναι ένα καλό, γιατί πολλές φορές... Αν όμως ήταν τον συμπαγής ο όγκος, είχε εξελικώσει, είχε ασβεστώσει πάνω, τότε θα το. Ίσως έπαιρνα και βιοψίες άμεσα δηλαδή. Πολύ ωραία παρατήρηση, διότι πολλές φορές η υποβλενογόνια μυϊκή στιβάδα, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία από αθραυματόμους, μπορεί να στη δώσει σαν δίθηση του μυϊκού. Άρα όλα στηρίζονται και στην εμπειρία του παθολογανατόμου. Άρα μάλλον ξεκαθαρίζουμε ότι μια δεύτερη βιοψία, έτσι, θα την κάναμε όλοι μας. Έτσι, δεν συμφωνούμε αυτό. Και οι περισσότεροι μάλλον από εμάς θα τον στέλναμε για εκτεκτομή. Παρακαλώ, κύριο. Βασίλη, αν μου επιτρέπεις, μια μικρή λεπτομέρεια που ίσως, εντάξει, είναι περισσότερο πρακτική. Για το πώς θα πάρουμε τις βιοψίες. Νομίζω ότι καλό είναι, όχι καλό είναι, σίγουρα είναι πολύ πιο βολικό και για μας και για τον παθολογανατόμο, οι τυχαίες βιοψίες να μην παίρνονται με το loop. Γιατί ούκο λίγες φορές το μικρό αυτό κομματάκι μας λέει μετά ο παθολογανατόμος ότι είναι καμένο. Λοιπόν, υπάρχει ωραία
λαβίδα η οποία παίρνει τις ψυχρές βιοψίες και μετά μπορούμε και να κάψουμε την περιοχή εκείνη, που νομίζω ότι είναι ασφαλέστερη για αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, στη σταδιοποίησή μας, αφού έχουμε αυτόν τον όγκο, άρα είναι πλέον υποχρεωτικό να κάνουμε μια ξωνική τομογραφία θώρακος, εντάξει, και μια ξωνική τομογραφία άνω-κάτω κοιλίας. Και βλέπουμε στο συγκεκριμένο περιστατικό ότι δεν έχουμε καμία ιατρονέφρωση, επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του υπερήχου, δεν έχουμε εξοκιστική επέκταση, παρόλο που έχει προηγηθεί διουρηθρική εκτομή, και εκεί πολλές φορές το ίδημα, η φλεγμονή που προκαλείται μετά τη διουρηθρική μπορεί να έχουμε προβλήματα. Εδώ είμαστε σίγουροι όμως ότι δεν συμβαίνει κάτι άλλο και δεν έχουμε μεταστάσει ούτε στους λεμφαδένες ούτε απομακρυσμένες. Άρα ουσιαστικά ένα κλινικό στάδιο, για κλινικό μιλάμε τώρα, τα 2-0-0. Παρακαλώ. Θα κάνετε μαγνητική πιέλου για την εξοκιστική επέκταση? Θα σας πω μετά. Υπάρχει κάποιος που κάνει μαγνητική πιέλου και τι είδους μαγνητική, ή όλη η αξονική μας φτάνει? Η αξονική είναι αυτή. Δεν έχουμε τίποτε, δεν έχουμε κανένα έβριμα. Φαίνεται ότι η μαγνητική τομογραφία... Ναι. Αξονική φαίνεται πολύ πόνο. Μικρόφωνο, όχι, δεν κάτι... ακούμε τι λέτε. Στην αξονική τομογραφία φαίνεται κάτι στην κίστη από εκεί που αφαιρέσαμε, κάτι ίσως υπολοιπόμενος όγκος, είτε κάτι που να μας δίνει κάτι σχετικά? Όχι, στο σενάριο μας εδώ, περικυστικού, όχι. Τίποτα. Τίποτα. Όχι, εξοκιστική, τα είχαμε όλα ιδανικά. Γιατί μιλάμε για ένα περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο είναι σπάνιο. Εντάξει. Άρα με αυτό το περιστατικό προσπαθούμε να βγάλουμε λίγο όλη τη συντηρητική θεραπεία που μπορεί κάποιος να κάνει. Η μαγνητική, για να επανέλθω όλη η μαγνητική τομογραφία, φαίνεται ότι χρησιμοποιείται όλο σε δυναμική φάση, δηλαδή μια ειδική μαγνητική τομογραφία, φαίνεται ότι έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη σταδιοποίηση από την αξονική. Άρα, ναι, αν είχα αυτή τη δυνατότητα, θα προχωρούσα σε μαγνητική τομογραφία, εφόσον στο βάθος του μυαλού μου αρχίζει και οριμάζει η σκέψη της συντηρητικής ειδικά θεραπείας.